Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Σήμερα είναι Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2024 και σας υπενθυμίζω, όπως είπαμε και χθες, από το χθεσινό βίντεο για το ρεμπέλο τσιγκουνομπατήρι γκριφονγκέι κρυφονάρκισο που έφαγε την κοπέλα, σήμερα στις 9 το βράδυ, 15 Νοεμβρίου 2024, στο live μας, θα συζητήσουμε το εξής ερώτημα. Πόσες εκπτώσεις, πόσες υποχωρήσεις κάνουμε για να υποκύψουμε στο future faking του κάθε αδιάγνωστου προκειμένου να αποκτήσουμε αγία ελληνική οικογένεια ή να κάνουμε οικογένεια. Το θέμα του live, όπως καταλαβαίνετε, είναι να γελάσουμε με τις βλακίες που έχουμε κάνει στο παρελθόν, να γελάσουμε τον εαυτό μας, να αυτοσαρκαστούμε για το πόσες υποχωρήσεις κάναμε προκειμένου να αποκτήσουμε τι? Ένα πουκάμισο αδιανό, μια Ελένη. Να αποκτήσουμε μια σχέση με έναν άνθρωπο ο οποίος θα απομυζήσει και όποια resources, όποιες πηγές ενέργειας ή πηγές χρημάτων ή οτιδήποτε άλλο έχουμε και το χρόνο μας θα εξαντλήσει προκειμένου να παίξει το παιχνιδάκι του. Ας ασχοληθούμε λοιπόν με τα προβλήματα της δικής μας ζωής ο καθένας, με τους προβληματικούς τύπους στη ζωή του καθενός από εμάς και ας μιλήσουμε απόψε στο live και με σκοπτική διάθεση, αυτοτρολαριστική, όχι κοροϊδευτική προς τους άλλους, ο καθένας να τρολάρει τον εαυτό του για το πόσες υποχωρήσεις έχουμε κάνει και πόσες βλακίες έχουμε ανεχθεί προκειμένου να βγαίνει το κάθε τσογλανάκι και να κάνει το παιχνίδι του εις βάρος μας. Είτε άνδρας είναι είτε γυναίκα. Γιατί έχουμε πει πολλές φορές ότι οι ναρκισσιστές δεν είναι μόνο οι άνδρες. Έχει και γυναίκες ναρκισσίστριες, κρυφές ναρκισσίστριες, ρέμπελο τσιγκουνομπάτηρο ναρκισσίστριες. Μπορεί να είναι και θρησκευτικές ναρκισσίστριες ή οτιδήποτε άλλο. Άνθρωποι οι οποίοι έρχονται και σου παρουσιάζουν ένα ψευδί αυτό με μπόλικη ψυχοπαθητικότητα αυτήν της διπλανής πόρτας προκειμένου να σε ρουφήξουν, να σε πάρουν και να αρχίσουν να σε εκμεταλλεύονται και συναισθηματικά και οικονομικά και πνευματικά και με όλους τους τρόπους προκειμένου να σε χρησιμοποιήσουν. Πάμε απόψε στις 9 να γελάσουμε με τα χάλια μας και να χαρούμε που εφόσον έχουμε ξυπνήσει και έχουμε συνειδητοποιήσει τα λάθη που κάναμε ότι δεν θα τα επαναλάβουμε στο μέλλον. Γιατί καλύτερα να είσαι μόνος παρά με τέτοια ανθρωπάρια, τέτοια σοκλάνια. Θα τα πούμε απόψε. Σας περιμένω.